Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μετά την λήξη των μνημονίων. Περισσότερα, ο Δημήτρης Πεθάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και φέτος, είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται. Και όπως πολύ σωστά είπες, η ελληνική οικονομία και κυρίως η επόμενη μέρα, το τι θα γίνει δηλαδή ουσιαστικά μετά τον Αύγουστο, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό τεχνοκρατικό επίπεδο. Από όσα υπόθηκαν στους αδελφούς λοιπόν, τα οποία ήταν και πάρα πολλά, μπορούμε να κρατήσουμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι όλοι θεωρούν ότι η Ελλάδα θα βγει από τα μνημόνια το καλοκαίρι, δεν υπάρχει περίπτωση νέου μνημονίου όπως το γνωρίζουμε. Είναι συμμεφωνημένο από όλες τις πλευρές να περάσουμε σε μια νέα φάση για την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό το θεωρούμε λοιπόν και ως καλό νέο. Θεωρούμε ότι πλέον η Ελλάδα δεν θα είναι στην σφιχτή εποπτεία των μνημονίων που είχε ζήσει τα τελευταία 8 χρόνια. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις για το μέλλον της Ελλάδος. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί εποπτεία για πολλά χρόνια αφού βγει από τα μνημόνια και μάλιστα συνδέθηκαν στους Δελφούς το θέμα της, ακόμα και της ελάφρυνσης του χρέους με επιπλέον μέτρα. Υπάρχει δηλαδή μια λογική καρότου και μαστιγίου σε αυτή την περίπτωση ότι η Ελλάδα θέλει να πάρει ελάφρυνση του χρέους. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι είναι επιθυμία όχι μόνο τη τρέχουσα κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερα από το 2012 έχει μπει στο τραπέζι ελάφρυνση του ελληνικού χρέου. Αυτό σημαίνει όμως πιο αυστηρή εποπτεία. Σημαίνει ενδεχομένως και επιπλέον μέτρα. Αυτό άφησε να εννοηθεί ο κύριος Ντεκλάν Κοστέλο, μιλώντας ως εκπρόσωπος της Κομισιόν στους Δελφούς. Άρα για το κομμάτι του χρέους είναι ξεκάθαρο ότι θα μπει στο τραπέζι. Το θέμα είναι τι θα πρέπει να δώσουμε για να πάρουμε αυτή την ελάφρυνση. Το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των μεταρρυθμίσεων και εκεί έγινε ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ώστε να μην πάει χαμένη αυτή η σκληρή δουλειά. Όπως ανέφεραν στελέχη και από την Κομισιόν αλλά και οι οικονομικοί παράγοντες, οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι που έχει διάρκεια χρόνου, δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα και θα το δούμε αύριο να φέρει αποτελέσματα και πρέπει να υποστηριχθούν όχι μόνο στο κομμάτι το νομικό, όχι μόνο στην ψήφιση των μέτρων, η οποία λίγο πολύ έχει γίνει. Κυρίως όμως την εφαρμογή τους. Και αυτό, σε αυτό τα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Άρα, είτε εντός είτε εκτός μνημονίου, η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάξει και να φροντίσει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και να υποστηριχθούν αυτά που έχουν ψηφιστεί και να εφαρμοστούν προφανώς. Το τρίτο και ίσως πιο βασικό κομμάτι είναι το τι θα γίνει με τα ταμιακά διαθέσματα, με τα οικονομικά. Ουσιαστικά δηλαδή, αν θα πάμε σε μια προληπτική γραμμή στήριξης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν θα πάμε στο δεύτερο μοντέλο, το οποίο είναι η δημιουργία ενός κεφαλαιακού μαξιλαριού, το οποίο ούτως ή άλλως προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για φέτος, για το 2019 και το 2020. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Έχουμε το στρατόπεδο της κυβέρνησης, αλλά και σε κάποιο βαθμό και των Ευρωπαίων εταίρων που τάσσονται άλλων υπέρ του μοντέλου του κεφαλαιακού μαξιλαριού. Υπόθηκε ότι η χώρα μας έχει καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες σίγουρα μέχρι το 2019 με τα λεφτά που διαθέτει, ενδεχομένως και μέχρι το 2020. Άρα δεν υπάρχει λόγος να πάει αναγκαστικά σε μια προληπτική γραμμή στήριξης, η οποία θα σημαίνει προφανώς και μεγαλύτερη εποπτεία. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ακόμα και αν δεν τη χρειαστούμε τη γραμμή στήριξης, αυτή θα δώσει ένα ουσιαστικό μαξιλάρι απέναντι στις αγορές κυρίως, που θα γνωρίζουν ότι η Ελλάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντλήσει χρήματα με χαμηλό επιτόκιο. Άρα δεν υπάρχει λόγος να πιεστούν τα ελληνικά ομόλογα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να μπορεί να δανειστεί, αλλά το κόστος δανεισμού να είναι τόσο υψηλό που να το καθιστά ασύμφορο. Όλα αυτά βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι θα κλείσουν το πολύ μέχρι τον Ιούνιο και αυτό είναι ο χρονικός ορίζοντας που έχουμε. Όπως υπόθηκε στο συνέδριο τον Αύγουστο, οι Έλληνες πάνε διακοπές. Άρα, και όχι μόνο οι Έλληνες μεταξύ μας και οι Ευρωπαίοι. Άρα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, το πολύ θα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από τώρα που θα βρίσκεται η Ελλάδα στη μεταμνημονιακή εποχή, σίγουρα για το υπόλοιπο του 2018 και πιθανότητα και για το υπόλοιπο του 2019.